Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπογράφει και στη 1.30 το μεσημέρι στο Καστρί η σημογραφική πράξη του προσυμφώνου για την παραχώρηση της μοναστηριακής περιουσίας στο δημόσιο. Την πράξη υπέγραψαν ενώπιον του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από την πλευρά του Δημοσίου Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Πέτσος και από την πλευρά της Εκκλησίας η εξουσιοδοτημένη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ και οι Μητροπολίτες Κοζάνης Διονύσιος και Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος. Μετά την υπογραφή της συμβολογραφικής πράξης, ο νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Γιώργος Κασιμάτης έδωσε στους δημοσιογράφους κοινή δήλωση, στην οποία τονίζεται ότι το προσύμφωνο, που είναι καρπός της πρωτοβουλίας και της συνεργασίας Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου, επιλύει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα και στηρίζεται στην εκφρασμένη βούληση της Εκκλησίας να παραχωρήσει τη μοναστηριακή περιουσία στο κοινωνικό σύνολο. Στη δήλωση τονίζεται επίσης ότι ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος περιμένουν από τις Ιερές Μονές και τους Ιεράρχες που τις εποπτεύουν να κατανοήσουν τη μεγάλη αυτή κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας και να στείλουν ως τις 31 Μαρτίου τα πληρεξούσια τους για τη σύνταξη του οριστικού συμβολέου που θα κυρωθεί με νόμο στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός αμέσως μεταδήλωσε ότι η μέρα αυτή είναι σημαντική για τις σχέσεις πολιτείας και Εκκλησίας και ότι αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά γιατί η λύση του προβλήματος παίρνει τη μορφή προσφοράς της Εκκλησίας στο λαό μας και υπογραμμίζει την κοινωνική πολιτική της Εκκλησίας μας. Και ο Πρωθυπουργός κατέληξε κάνοντας μια ευχή: να είναι άριστες πάντα οι σχέσεις πολιτείας και Εκκλησίας. Εδώ μιλάει ο κύριος Άνθιμος, δεξιά ο Πρωθυπουργός, και να οδηγούν συνέχεια σε αποτελέσματα σαν και αυτό. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, Αλεξανδρουπόλος, αναφερόμενος στην παραχώρηση της μοναστηριακής περιουσίας και απαντώντας ιδιαίτερα σε όσους ρωτούν ποιος κερδίζει από αυτή την υπόθεση, είπε ότι το κέρδος είναι η ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων μεταξύ πολιτείας και Εκκλησίας και ότι κερδισμένος είναι ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Για το θέμα της παραχώρησης της μοναστηριακής περιουσίας από το γραφείο τύπου της Ιεράς Συνόδου, ανακοινώθηκε ότι μέχρι στιγμής από τις 78 Μητροπόλεις της Εκκλησίας έχουν απαντήσει 50, από τις οποίες 8 δεν έχουν Ιερές Μονές. Από τις Ιερές Μονές των υπόλοιπων 42 Μητροπόλων, οι 100 έχουν απαντήσει θετικά, οι 16 θετικά με προτάσεις και οι 23 αρνητικά. Στις προσεχείς μέρες θα ανακοινωθούν νεότερα στοιχεία, αφού αναμένονται διαφοροποίησεις μετά την κοινοποίηση του τελικού προσυμφώνου. Αναχωρεί αύριο το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος θα μετάσχει στην έκτακτη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Καψής. Τις 3 Μαρτίου ο κ. Παπανδρέου θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του Τουρκού, το Ζάλ. Ο κ. Παπανδρέου θα υποβάλει στον κ. Ζάλ συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις για τη διακρύβωση της τύχης των αγνοουμένων. Ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι συναντήθηκε με τους Προέδρους της Παγκύπριας και της Πανελλαδικής Επιτροπής Συγγενών Αγνοουμένων και Αδήλωτων Εχμαλώτων της Κυπριακής Τραγωδίας. Αμέσως μετά τη συνάντηση, που κράτησε 45 λεπτά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: διαβεβαίωσα την Επιτροπή ότι ακολουθώντας τις δικές της υποδείξεις πρόκειται να θέσω λεπτομερώς το θέμα στον κύριο Ζάλ στις Βρυξέλλες στις 3 του Μάρτη και θα κάνω πολύ συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις. Εύχομαι ειλικρινά ο Τούρκος Πρωθυπουργός να ανταποκριθεί γιατί το θέμα έχει τεράστιες ανθρωπιστικές διαστάσεις και δεν βλάπτει να αναφέρει κανείς ότι τέτοια θέματα έχουν απασχολήσει και άλλες χώρες. Θυμίζω την αμερικανική προσπάθεια να διευκρινιστεί ποιοι και πού είναι θαμένοι από την περίοδο του Βιετνάμ. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εύχομαι στο μέτρο που οι σχέσεις μπαίνουν σε μια ειρηνική πορεία μη πολέμου, επίλυσης προβλημάτων με διάλογο, αυτό το θέμα να έχει την πρώτη και την κυρίαρχη θέση. Και αυτό ακριβώς έχω υποσχεθεί στην Επιτροπή. Αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Επιτροπής Συγγενών Αγνωμένων και Αδήλωτων Εχμαλώτων, πατήρ Χριστόφορος, μεταξύ άλλων δήλωσε. Εδώ πάντα ο Πρωθυπουργός μιλάει, έχουν γίνει, είπε ο εκπρόσωπος των αγνοουμένων, ο πατήρ Χριστόφορος, θα τον δούμε σε λίγο να μιλάει. Καμιά φορά τα βίντεο τρέχουν πιο αργά και εμείς πάμε πιο γρήγορα. Έχουν γίνει λοιπόν, είπε, οι άνθρωποι μας δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει και θέλουμε να μάθουμε. Γι' αυτό ο κύριος Ζάλ πρέπει να δεχθεί και πρέπει να αναγνωρίσει ότι υπάρχει θέμα αγνοωμένων και να θελήσει, αν πράγματι είναι ειλικρινής, να βοηθήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι με το κύρος του κυρίου Πρωθυπουργού και με την δραστηριότητα που τον διακρίνει και με τον τρόπο που θα χειριστεί το θέμα μας, θα βρει τη λύση και θα βρει τι πρέπει να, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό πρόσθεσε: οι ελπίδες μας θα είναι σε εσάς και θα περιμένουμε να μας ενημερώσετε για τον γυρισμό σας και θα σας ευγνωμονούμε,
διότι είχατε την καλοσύνη να αναλάβετε προσωπικά το θέμα αυτό των αγνοωμένων. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου συναντήθηκε το πρωί διατοχικά με τον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Γηματά και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιάννη Καψή. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης για τη μετάδοση δορυφορικών τηλεοπτικών προγραμμάτων με αποψινή δήλωσή του, ζητά από τον Εισαγγελέα του Αριουπάγου να προστατεύσει το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Εισαγγελέας του Αριουπάγου, κ. Κωνσταντινόπουλος, ζήτησε την ανέρεση της απόφασης του Τριμελούς Πλημμυλιωτικού Θεσσαλονίκης για τη μετάδοση δορυφορικών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος ζητάει να κριθεί υπόθεση από το ανώτατο δικαστήριο. Η διαδικασία έγκρισης των αδειών οικοδομής που είχαν υποβληθεί στην αρμόδια πολεμική υπηρεσία ως τις 11 Ιανουαρίου του 1988, καθώς και η εκτέλεση των αδειών που είχαν εκδοθεί μετά από αυτή την ημερομηνία, ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο που κατέθεσε απόψε στην Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανώλης Παπαστεφανάκης. Το νομοσχέδιο τροποποιεί διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Συγκεκριμένα, με το νέο νομοσχέδιο τροποποιούνται και αντικαθίστανται ορισμένες διατάξεις σχετικά με την ανέγερση των κτηρίων. Στόχος είναι να ελέγχεται εκτός από την αισθητική διαμόρφωση και η ένταξη του κτίσματος στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον μετά από σχετική έρευνα του συνόλου των στοιχείων της δόμησης. Παράλληλα, διευρύνει το έλεγχος της πολεοδομικής υπηρεσίας και με απόφαση του ΥΠΕΧΟΔΕ μπορεί να ορίζονται τα όρια του πραγματοποιούμενου ποσοστού κάλυψης καθώς και του ύψους πάνω από τα όρια της άδειας, μετά όμως από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Στην ολομέλεια της Βουλής συζητούνται απόψε τα δύο πρώτα νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας που αφορούν τα συμβούλια των εργαζομένων και την κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. Ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Γεννηματάς κατέθεσε τροπολογία με την οποία θα επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του ΟΑΕΔ οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές. Η επιχορήγηση γίνεται μετά την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και την καθιέρωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται και η ενδεχόμενη ανεργία στις παραμεθόριες περιοχές. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξάλλου ολοκληρώθηκε σήμερα η συζήτηση του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας συνεδρίασε σήμερα με θέμα την 135 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας. Μετά τη συνεδρίαση, με ανακοίνωση τη ζητά να απαλληφθούν όλες οι διατάξεις του υποσυζήτησης νομοσχεδίου που αφαιρούν αρμοδιότητες από τα συνδικάτα, δημιουργούν αντιπαραθέσεις συμβουλίων εργαζομένων και συνδικάτων και αγνοούν τις κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες. Ζητά ακόμα να γίνουν σεβαστές οι προτάσεις του Εργατικού Κέντρου του 84, του 15ου Συνεδρίου του ΕΚΑ, της αιρετής διοίκησης της ΓΕΣΕ και γενικότερα του συνδικαλιστικού κινήματος. Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ΕΚΑ τονίζει επίσης ότι η Ολομέλεια θεωρεί την κύρωση και την νομοθετική κατοχύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας πάγια απέτηση του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, εδώ και 17 χρόνια και προσθέτει ότι η προώθησή της θα είναι κατάκτηση του εργατικού κινήματος. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε το απόγευμα το Τρίτο Σώμα Στρατού και ενημερώθηκε από το διοικητή αντιστράτηγο Κυριάκο Σπυρούνη για τους και τους επιτελείς του. Μετά την ενημέρωση, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός των ενόπλων δυνάμεων δεν κρίνεται επαρκής για την κάλυψη των αμυντικών δαπανών της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι σημαντικό στοιχείο για το ηθικό και την απόδοση των ενόπλων δυνάμεων είναι η αξιοκρατία και κατέληξε λέγοντας ότι εφιστά και πάλι την προσοχή της κυβέρνησης εν ώψη των επικείμενων κρίσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, απαντώντας στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ότι σε αντίθεση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν, οι κρίσεις των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων γίνονται σήμερα με αντικειμενικά αξιοκρατικά κριτήρια. Υπενθύμησε ότι επί εποχής κυβερνήσεων της δεξιάς, οι οποίες θεωρούσαν τις ένοπλες δυνάμεις φέουδό τους, είχε καταντήσει θεσμός η κρίση των αξιωματικών να γίνονται με κομματικά κριτήρια. Για τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων, ο κ. Χαραλαμπόπουλος είπε ότι σε σχέση με τον περσινό είναι σημαντικά αυξημένος. Εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της χώρας και κινείται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας. Αρχίζουν αύριο 1η Μαρτίου οι τακτικές κρίσεις των αξιωματικών και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Ο σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Δρακόπουλος, επέδωσε σήμερα στον επιτεταμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κ. Κοέν, ρηματική διακοίνωση σε απάντηση της Αμερικανικής Διαμαρτυρίας για τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν κατά την επίσκεψη του Αμερικανικού πλοίου Σατούρν στο Ηράκλειο.
Με την διακοίνωση απορρίπτεται ο αμερικανικός ισχυρισμός ότι οι ελληνικές αρχές δεν είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του σκάφους και του πληρώματος. Τονίζεται ότι τα επεισόδια οφείλονται στις αδικαιολόγητες αντιδράσεις των ανδρών του πληρώματος και διατυπώνεται έντονη διαμαρτυρία για τις επιθέσεις Αμερικανών αυτών κατά Ελλήνων πολιτών. Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό δικαιοσύνης Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα βρίσκεται από το πρωί στη συμπρωτεύουσα για να εξετάσει θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. 4 κρούσματα φυματίωσης εκδηλώθηκαν σε παιδικούς σταθμούς στο Δήμο του Δήμου της Αθήνας. Συγκεκριμένα, τα 3 στο 4ο παιδικό σταθμό που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη και 1 στο 19ο που βρίσκεται στην οδό Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα. Τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις συζήτησαν σήμερα αντιπροσωπείες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Κωδισό. Με την εκλογή 6 κονταμελούς επιτροπής έληξε το βράδυ το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά. Το κόμμα δεν θα αλλάξει τίτλο. Στις εξωτερικές ειδήσεις, άλλος ένας 18χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα κοντά στην Αμπλούς από πειρά των Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ υπέκυψε και ένας 30χρονος που είχε τραυματιστεί από σφαίρες πριν από 4 μέρες. Όμως η σημαντικότερη εξέλιξη της ημέρας αφορά την προετοιμαζόμενη απαγόρευση της κάλυψης των συγκρούσεων από τους δημοσιογράφους και τα ξένα τηλεοπτικά συνεργεία. Όπως ομολόγησε ο Υπουργός Άμυνας Γιτζάκ Ράμπιν και επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ, έχει διαμορφωθεί μέσα στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο μια πλειοψηφία που θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ομότητες του Ισραηλινού στρατού, αλλά η κάλυψή τους από τον τύπο. Κατά συνέπεια, η πλειοψηφία αυτή των Υπουργών προτείνει να υιοθετηθεί απαγόρευση πρόσβασης των Ισραηλινών και ξένων δημοσιογράφων στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και στη Λωρίδα της Γάζας. Άλλο ένα μέτρο που προτείνουν οι Υπουργοί του κόμματος Λικούντ, του Πρωθυπουργού Ιτζάκ Σαμίρ, είναι να υιοθετηθούν περισσότερο δραστικά μέτρα καταστολής μεταξύ των οποίων και να αυξηθεί η χρήση πυροβόλων όπλων. Εξάλλου συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα η περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Τζορτ Σούλτ σε χώρες της Εγγύης Ανατολής. Σήμερα ο κ. Σούλτ επισκεπτόταν το Αμάν, πρωτεύουσα της Ιορδανίας, και αύριο θα βρίσκεται στο Λονδίνο για να συναντηθεί με τον Ιορδανό Μονάρχη. Ηρεμία επικράτησε σήμερα στη Σοβιετική Αρμενία, καθώς οι οργανωτές των πρόσφατων πρωτοφανών εκδηλώσεων έχουν αποφασίσει να τις αναστείλουν για ένα μήνα. Αντίθετα, εξακολουθεί να είναι έκριθμη η κατάσταση στην αμφισβητούμενη αυτόνομη περιοχή της Καραμπαχίας. Το ΤΑΣ μετέδωσε σήμερα ότι σημειώθηκαν πράξεις βίας και στην πόλη Σουμκάιτ του Αζερμπαϊστάν. Εξάλλου έφτασε στην Δύση η πρώτη βιντεοτενία από τις διαδηλώσεις στο Γεριβάν που τράβηξε νεαρό σοβιετικός ερασιτέχνης κινηματογραφιστής. Στο βίντεο φαίνονται συγκεντρωμένοι εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένοι που κρατούν πάνω με συνθήματα «Η Καραμπαχία είναι το τεστ της Περεστρόικα και η αυτοδιάθεση δεν είναι εξτρεμισμός». Συγκέντρωση συμπαράστασης προς το λαό της Σοβιετικής Αρμενίας έκαναν το πρωί μπροστά στη Σοβιετική Πρεσβεία στην Αθήνα εκατοντάδες μέλη της αρμενικής κοινότητας στην Ελλάδα. Επιτροπή των διαδηλωτών επέδωσε ψήφισμα στο οποίο υπογραμμίζεται ότι πρέπει να επιστραφεί η Καραμπαχία στη Σοβιετική Δημοκρατία της Αρμενίας. Επίσης ζητείται να επιδοθεί το ψήφισμα στον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Στον Παναμά τώρα. Στον Παναμά απέτυχε η απεργία που οργάνωσε σήμερα η αντιπολίτευση. Και έτσι φαίνεται ότι ο ισχυρός άνδρας της χώρας, Μανουέλ Αντώνιο Νοριέγα, βγαίνει ενισχυμένος από την πρόσφατη αναμέτρησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Έρικ Αρτούρο Ντελβάγε. Εξάλλου, ο Ντελβάγε αποκηρύχθηκε σήμερα από το ίδιο το κόμμα, το οποίο ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τον μεταβατικό πρόεδρο Μιγκέλ Σόλις Πάλμα. Συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από μία ώρα ο μαύρος αρχιεπίσκοπος και νομπελίστας Ντέσμοντ Τούτου και πολλοί άλλοι νότιοαφρικανοί κληρικοί που έκαναν πολλή διαμαρτυρία στο Cape Town, εδώ κύριο Τούτου. Η συμβολική διαδήλωση των ανώτερων κληρικών όλων των δογμάτων έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρία για την πρόσφατη απαγόρευση από το καθεστώς της Πρετόριας της δράσης των μεγαλύτερων αντιρατσιστικών οργανώσεων της Νότιας Αφρικής. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε απόψε τη φυλάκιση και τα βασανιστήρια που υφίστανται μικρά παιδιά στη Νότια Αφρική και την Ναμίμπια. Οι νοσοκομιακοί γιατροί της Αθήνας και του Πειραιά απέχουν από τα εξωτερικά ιατρία ως τις 11 Μαρτίου. Οι εργαζόμενοι στα ελληνικά δηληστήρια Ασπροπύργου θα απεργήσουν στις 3 και 4 Μαρτίου. Στη διάρκεια της απεργίας θα σταματήσουν οι παραδόσεις και παραλαβές φορτίων από και προς τα δηληστήρια. Με συννεφιά και βροχές θα αρχίσει η μέρα σήμερα στη Δυτική Ελλάδα και όλα τα στοιχεία μας δείχνουν πως η μεταβολή αυτή του καιρού μέχρι το τέλος της ημέρας θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, αναμένεται να επικρατήσουν αρκετά ενισχυμένοι νότιο-δυτικοί, στην αρχή τουλάχιστον άνεμοι. Πιο αναλυτικά τώρα για την Τρίτη.
Στη δυτική λοιπόν Ελλάδα προβλέπεται συννεφιά με βροχές. Οι βροχές θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα σιγά σιγά, ενώ παράλληλα τοπικές καταιγίδες θα εκδοθούν κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας. Από το βράδυ περιμένουμε διαστήματα πρόσκαιρης βελτίωσης του καιρού στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 5 μέχρι 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7. Αλλά μετά το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές της και θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 1 μέχρι 10 βαθμούς και στα υπόλοιπα από 6 μέχρι 16. Στην Καλαμάτα προβλέπεται συννεφιά με βροχή και αργότερα καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 5 μέχρι 15 βαθμούς. Στην Αττική, στην αρχή προβλέπεται λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και θα βρέξει, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική 5 και παροδικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 7 μέχρι 15 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπεται συννεφιά που προοδευτικά θα αυξηθεί και θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 2 μέχρι 10 βαθμούς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, καληνύχτα.